πως τον τρόπο που θα κάνετε. Ακριβώς. Να κέρδισε εμένα λίγο σε παρακαλώ. Άντε, κάμερα, η κάμερα ακόμα, τέλος πάντων. Συγγνώμη, αλλά οι τηλεθεατές σας τώρα βλέπουν αυτό εδώ το βίντεο για μένα. Για μένα και μόνο για μένα. Μα δεν σας ξέρουν εσάς. Μα τι δεν νομίζετε με ξέρουν. Ξέρεις πόσες νοικοκυρές βρίσκονται τώρα στα σπίτια τους, ξέρεις. Ξέρω. Δηλαδή εσάς το όνειρο σας είναι να γίνετε νοικοκυρά. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Από ότι στόχος μου είναι να γίνω νοικοκυρά. Όνειρο. Όνειρό μου είναι κάποια μέρα να βρεθώ στο φεγγάρι. Συγγνώμη, γιατί γελάτε. Με καλέσατε εδώ για να γελάσετε. Όχι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θα ήθελα να γίνω και κάποια μέρα ένας φιλόσοφος. Ένας άνθρωπος που θα θυμούνται τα λόγια του, ρε. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό το γνωμικό, ξέρεις. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλω να λέω επιαπτερότητα, θέλω να λέω αυτά και αυτά. Ναι. Κυρία Κέντι, αυτό που θέλω να πω είναι πριν, αναφέρετε κάτι για σχετικά. Εσύ, τα μαγιά σου πήρα. Τέλος πάντων, ναι. Ένα ευχαρίστο διάλειμμα. Ναι. Εντάξει, απλά είπα, ξέρεις, να μην φέρνεις και άσχημα σου φακό. Ναι, ναι. Είπατε πριν κάτι για τον τρόπο που θα κάνετε παιδιά. Ναι. Δεν θα είναι ο παραδοσιακός τρόπος. Όχι. Αν κάνεις 4 παιδιά, θα το κάνεις με 4 διαφορετικούς τρόπους. Τώρα, αν κάνεις ένα παιδί, πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται. Να σας πω, δεν μπορώ να σας αναλύσω γιατί πρέπει να τα κάνετε άλλο για πράξη, μόνο έτσι θα καταλάβω. Αχα. Πάμε τα 18. Αυτά. Χαίρομαι. Μόλις σας σκεφτήκατε τους τρόπους. Μα όπως γνωρίζετε υπάρχει και το διαδίκτυο. Αααα. Έτσι μήτε. Μόνοι σας είμαι βοηθήματα. Βοηθήματα. Ας. Δεν θα παιχτεί το βίντεο στο σχολείο. Άστο. Τι εννοείται βοηθήματα, δηλαδή. Τι εννοείται βοηθήματα, δεν υπάρχει βοήθεια. Δεν υπάρχει βοήθεια. Όχι. Υπάρχει στηρίζω. Στηρίζω. Κάποια στηρίγματα ίσως. Πολλά στηρίγματα. Αυτό να μου πείτε. Αυτά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο, ο άντρας ονείρος σας πώς θα θέλατε να είναι. Πόσο. Ο άντρας ονείρος σας. Πώς είναι γυναίκα, να ξέρω. Όχι, άντε να σου πω. Ο άντρας δεν πρέπει να είναι μόνο ένας. Α, θέλετε πολύ. Δηλαδή θέλετε καμιά εγκατοστή, έτσι να έχουμε. Δηλαδή θα είναι ένας στο τέλος. Αυτός που θα μείνει. Οι υπόλοιποι φεύγουν. Δηλαδή. Δεν πρέπει να έχεις 4 παιδιά από τον ίδιο πατέρα και από... Τι αδερφένες. Πρέπει να είναι διαφορετικά. Πρέπει να υιοθετήσεις και 2-3. Δεν είπα να τα γεννήσω, είπα να τα υιοθετήσω. Ναι, να το σπίτι σας τα άκουσε η Αγγελίνα Τζολί. Συγγνώμη, δεν έχει, είπαμε δεν έχει σημασία το πού, αλλά το πώς. Πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Πώς θα μεγαλώσουν, κυρία μου στην Κύπρο, μην θέλεις να πιάνετε ως νοικοκυρά. Και ως όνειρος θα πάτε στο φεγγάρι, μα μιλάτε σοβαρά τώρα. Συγγνώμη, αλλά δεν σας καταλαβαίνω, μπορείτε να μιλήσετε λίγο ελληνικά. Συγγνώμη, είστε με ταχύτητα, ξέρετε. Παραγράφετε την ερώτησή σας. Αυτό που θέλω να πω είναι το κάτσε τώρα του να μου εξηγήσει τι λέει, γιατί θα σκοτωθούμε τώρα. Θα πάμε μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγα μόνο σε αυτά. Όχι, συγγνώμη, αλλά θέλω να μου ξαναπείτε την ερώτησή σας και μετά. Να ρωτήσω, παιδί μου, σκηνοθέτη, έχουμε χρόνο. Έχουμε, ρε. Εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο. Τι, σκηνοθέτος με τα μιλάκια και ξέρω εγώ. Τι είναι αυτή η κατάσταση που πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή, με κάλεσε εδώ και ο σκηνοθέτης τρώει πίσα και ο Τζέντλε Βαλμπάρ μιλάκι και η μιλόπιτα λείπει εδώ. Κυριακή, έτσι σας παρακαλώ να είστε λίγο πιο κόσμια λίγο. Συγγνώμη, αλλά τι, με κάλεσες να σου κάνω συνέντευξη μέσα σε λεωφορείο, δηλαδή πού ξανακούστηκε. Εκπομπή, σοβαρή εκπομπή μέσα σε λεωφορείο. Απλά ήθελα μην να πρωτοτυπήσουμε. Τι πρωτοτυπάς έτσι με το να ταΐζεις ένα κουνέλι τον καλεσμένο σου πριν βγείτε στο λεωφορείο και στο τέλος να του κάνεις δύσκολες ερωτήσεις που να μην έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και τρίτον να ξεράσει όλα εδώ τώρα. Και αυτό να πεις στο βίντεο κλιπ στο Facebook και δεν ξέρω πού και να γίνει. Και άλλο break. Να πω την ερώτηση και στο Αμερικά. Πες την ερώτηση. Κυρία
μεγαλώσουν αυτά τα καμιά δεκαριά παιδιά που θέλετε να υιοθετήσετε και να κάνετε μαζί. Περιμένα να το τελειώσω, εντάξει. Να τελειώσω, για το όνομα του Θεού. Κοινωνία... Σας διέκοψα εγώ ποτέ. Ποτέ. Σας διέκοψα. Ποτέ. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ναι, ναι. Στην κοινωνία της Κύπρου με το εισόδημα σας ως νοικοκυρά. Ναι. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Τι λέτε πώς θα μεγαλώσουν. Με τη μάνη, ο μάνη δεν χάνει, ξέρεις το δεσμό. Συγγνώμη, παχιά πώς μεγάλουν αν δεν είχαν 5 ευρώ να πληρώσουν για ένα ψωμί. Εμένα η μάμα μου είπαν σε τσούρε τσέβασκετε. Δεν κάνει τη ζάνη κορή σου. Θα τις κάνει. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να επανέλθουμε πίσω στα παγιά. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν θέλεις να επανέλθουμε πίσω στην παλιά κουκλά μου. Ναι, αλλά εντάξει, κουκλά μου. Συγγνώμη, υπονοείτε κάτι. Εγώ. Υπονοείτε κάτι. Εγώ. Ελπίζω όχι. Εγώ, για να δω. Πώς πέρα αυτό το θέλω. Στην κοκκυρά μου. Σταμάτα να μου κάνει το χέρι, γιατί θα γίνουμε από δυο χρονιά χρονιάντε. Είπε, σ' αρέσει πολύ τρόπο. Δηλαδή, γυναίκα κολλά, α πούμε. Δεν ξέρω τι κολλώνει σε τέτοιου είδου πράγματα. Προκαταλήψει. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.